γεια σας. Είμαι ήδη ένα χρόνο στο δρόμο. Αν δεν γνωρίζετε για το ταξίδι μου, θα βάλω link για το playlist με τα βίντεο του ταξιδιού από κάτω στα comments. Και αυτό το review θα είναι για τις μπότες. Έπρεπε να αλλαχτούν οι μπότες σε αυτό το ταξίδι, γιατί το ζευγάρι που ξεκίνησα δεν ήταν τελικά αυτό που έπρεπε, είχα προβλήματα και έπρεπε να αλλάχτούν οι μπότες. Να πω για την ιστορία ότι ξεκίνησα με τις μπότες της Gianni Falco, το μοντέλο Mix το 2, τις οποίες η εταιρεία της δίνει για heavy duty μπότες τουρισμού, με πάρα πολλά σημεία προστασίας, με D3O προστατευτικά, με αδιάβροχες μεμβράνες, με μπούκλα και με vibrant σόλα. Αλλά οι μπότες τις φόρησα μόνο ένα τρίμηνο, είχα φτάσει μέχρι Νορβηγία και μπάζανε νερό, είχε ξεκολλήσει σόλα, προσπάθησα να την φτιάξω, μετά ξεκόλλησε και από την άλλη πλευρά, από μπροστά. Το ταξίδι έγινε πάρα πολύ δύσκολο, με βρεγμένα πόδια σχεδόν συνέχεια, γιατί στην Νορβηγία απλά βρέχει. Με εδώ οι μπότες μου αρχίσαν να διαλύονται, πλέον δεν είναι αδιάβροχες, και αυτές οι μπότες ήταν και καινούργιες, από Ελλάδα τις είχα πάρει λίγο πριν ξεκινήσει το ταξίδι. 100% αδιάβροχες για 100 μέρες. Μετά είχα μια επικοινωνία μαζί με το κατάστημα που τις πήρα στην Ελλάδα, μέσω αυτών, και επικοινωνούσα εγώ με αυτούς και αυτή με την Gianni Falco. Οι απαντήσεις ήταν αυτού του είδους, ότι η ζημιά δεν είναι μεγάλη για να αλλάχτουν οι μπότες, ότι οι μπότες δεν είναι τέτοιας χρήσης. Και εγώ απαντούσα αναλόγως, ότι οι μπότες τις δίνεται για μίξ το ADV, είναι στο όνομα. Το ταξίδι μου εμένα είναι ως κύριο, ως επιτοπλίστων δρόμος, δηλαδή κάνω ένα 20% χωματόδρομος, ούτως ώστε δεν δικαιολογείται μια μπότα που την δίνει σαν ADV να μην αντέχει ούτε σε καταστάσεις ασφάλτινες, touring. Μέχρι που είχα ξενερώσει με την Gianni Falco και με συνεννόηση με το Motorate, το οποίο ήταν το κατάστημα που τις αγόρασα, και ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά, γιατί σε όλη αυτή τη διαδικασία το Motorate ήταν με το μέρος το δικό μου και ήταν και αυτοί λίγο εντυπωσιασμένοι με την Gianni Falco, με τις απαντήσεις που έδινε, ούτως ώστε σε μια συνεννόηση με το Motorate επικοινώνησα κατευθείαν με την εταιρεία. Μου απαντήσαν ότι δεν έχουμε κάποιο προϊόν εμείς που να σου κάνει για αυτό που θες να κάνεις, θα πάρεις τα λεφτά σου πίσω, ούτως ώστε ήταν σαν άμεση αντικατάσταση, να το πούμε έτσι. Τις μπότες τις κράτησα ένα τετράμινο, είχαν βάλει νερό από παντού, δεν θα τις πρότεινα σε κανέναν. Και όχι απλά γιατί δεν θεωρώ ότι είναι καλές μπότες, μπορεί το δικό μου το ζευγάρι να ήταν ελαττωματικό, να το τονίσω αυτό, γιατί όπως μου είπαν και στο Motorate, δεν τους έχει ξανατύχει. Εγώ θα θεωρήσω ότι το δικό μου ζευγάρι ήταν το ελαττωματικό, αλλά και πάλι δεν θα τις πρότεινα, λόγω του ότι η εταιρεία δεν έχει καθόλου client service. Είχαμε ανταλλάξει πάρα πολλά email με την εταιρεία και προσπαθούσα να αποφύγει αυτή την αντικατάσταση με γελίες απαντήσεις. Τα έχω τα email όλα που μου στείλανε, και γι' αυτό θεωρώ ότι δεν υπάρχει καθόλου client service, γιατί τουλάχιστον άμα πασάρεις ένα προϊόν σαν adventure και θέλεις να μείνεις σε μια αγορά, κάνεις μια αντικατάσταση αν όντως το προϊόν σου είναι καλό και εσύ, αυτό μου είπαν και τα παιδιά στο Motorate, ότι δεν τους έχει ξανατύχει. Αν όντως το προϊόν σου είναι καλό, κάνεις τουλάχιστον μια αντικατάσταση. Τέλος πάντων, είχε τραβήξει πολύ αυτό το θέμα και γι' αυτό ήμουνα και λίγο ξενερωμένος, είμαι και πολύ ξενερωμένος μάλλον με την Gianni Falco. Αλλά τώρα έχω πάρει άλλες μπότες και πάμε να τις δούμε. Η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσα να πάω είναι σε κάτι πανάκριβο, κάτι Gore-Tex.
στα 350 ευρώ πλάς. Δυστυχώς στο ταξίδι δεν μπορώ να δώσω τόσα πολλά λεφτά, είναι αδύνατον γιατί ταξιδεύω πολύ, με πολύ χαμηλό budget δεν μπορώ να δώσω 350 ευρώ για μπότες, ούτως ώστε πήγα σε μια επιλογή που έβλεπα πριν ξεκινήσω να ταξιδεύω, ήταν ή αυτές ή η Μίτστο ή η Gianni Falco, και πήγα και πήρα τις μπότες της RST, της Adventure 2. Η μπότα φαίνεται να είναι πάρα πολύ καλής κατασκευής, έχει πάρα πολύ χοντρή σόλα, έχει ακριβώς τις απαιτούμενες προστασίες που πρέπει να έχει μια Adventure Touring μπότα, στα πλάγια, δεξιά αριστερά, προστασία μπροστά στο πέλμα, και έχει και το τακούνι πίσω η συγκεκριμένη μπότα. Τις έχω ήδη φορέσει, τις έχω ήδη δοκιμάσει, φαίνονται πάρα πολύ καλές, πάρα πολύ σταθερές, εφαρμόζουν τέλεια, θα μπορούσα να πω. Έχει τις μεμβράνες της μέσα, να πω ότι και αυτές είναι πλήρως αδιάβροχες, έτσι τουλάχιστον τις λέει η εταιρεία. Ελπίζω να μην έχω τα ίδια προβλήματα που είχαμε τη Gianni Falco. Είναι πιο ψηλή από τη Mixto αυτή η μπότα, η Mixto τελείωνε κάπου εδώ, αυτή είναι λίγο πιο ψηλή. Η μπούκλα είναι αρκετά καλής κατασκευής. Να πω ότι τις προτιμώ με μπούκλα αυτού του είδους τις μπότες, δεν μου αρέσει καθόλου το φερμουάρ. Δεν μου αρέσει καθόλου το φερμουάρ, δεν ξέρω γιατί. Έτυχε να έχω ένα ζευγάρι μπότες με φερμουάρ και το φερμουάρ σε κάποια φάση χαλάνε. Και εγώ τις μπότες τις χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Σκεφτείτε ότι είμαι ένα χρόνο στο δρόμο, ένα χρόνο συνεχόμενα φοράω μπότες καθώς οδηγάω. Τσακίζουν τα φερμουάρ και κόβονται και πρέπει να πάνε να επισκευαστούν και όλα αυτά. Και να πω ότι η μπούκλα είναι και καλύτερη σε θέμα άμα έχεις κάποιο ατύχημα και όλα αυτά, μπορεί η μπότα να εφαρμοστεί πολύ πιο εύκολα. Απλά ανοίγεις τις μπούκλες και την τραβάς. Δεν υπάρχει ούτε φερμουάρ να προσπαθεί ο άλλος να το ανοίξει και να μην κατεβαίνει και όλα αυτά. Λίγο που τις φόρες, αυτό που μπορώ να πω ότι η σόλα μοιάζει να είναι πάρα πολύ καλή. Τις είχα φορέσει σε βρεγμένο και το πόδι μου πάταγε και δεν κουνιότανε καθόλου. Μου άρεσε αυτό. Ναι. Η RST είναι αγγλικής κατασκευής. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, να μην έχω προβλήματα του τύπου Mixto ADV. Και καλύτερο review για αυτές τις μπότες θα γίνει αφού τις χρησιμοποιήσω στο δρόμο. Λοιπόν, είναι μια μπότα για τις δυσκολότερες καταστάσεις, λέει εδώ η RST. Είναι heavy duty alloy buckle, αλουμίνιο είναι. Περίεργο αλουμίνιο είναι αυτό. Ναι, τέλος πάντων. Και βέλκρο από πάνω. Έχει εδώ το σύστημα που λυγίζει, όπως και πίσω το έχει. Και για να μένουν στεγνές έχουν την αδιάβροχη και αναπνέουσα μεμβράνη συνάγκουα, που δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, απλά αυτό λέει μέσα στην ιστοσελίδα. Στην ιστοσελίδα της RST θα την βρείτε 120 στερλίνες, που είναι κάπου 130 κάτι ευρώ. Εγώ την πήρα 115 ευρώ αυτή την πότα. Στο eBay της βρήκα πιο φθηνά από ό,τι της έχει η RST στην ιστοσελίδα της. Να το πω αυτό. Παρόλες τις προσπάθειές μου να βρω κάποια χορηγία για τέτοια πράγματα, δεν καρποφόρησα, δεν κάνω κάποια διαφήμιση, δεν με έχει πληρώσει, απλά παρουσιάζω το προϊόν που πήρα για να το δοκιμάσω, το αγόρασα. Δεν ξέρω αν σας κάνει ή πως το θεωρείτε, γράφτε από κάτω στα σχόλια τι νομίζετε για αυτό το προϊόν. Ναι, ελπίζω να είναι αυτό που ζητάω.